Δεν γίνεται εκπομπή live view χωρίς σκουπίδια. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα πάμε? Τώρα θα το κάνουμε. Πολύ σωστά. Δεν θα θες πάμε. Να πάμε μία απευθείας. Αυτό είναι συνέχεια στο θέμα μας. Όχι, πρέπει να το ξαναπούμε αυτό. Ότι εδώ, κυρίες και κύριοι, επειδή τις προάλλες ασχοληθήκαμε με σκουπίδια στη Λαμία, στην Χαλκίδα, στην Εύβοια, αναρωτηθήκαμε αν έχει κεντρική διαχείριση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Σας θυμίζουμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το έχουμε κιόλας να το δείξουμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο με μία γυναίκα η οποία ακολουθεί ένα φορτηγό του Δήμου Λαμιαίων, το οποίο πηγαίνει και εναποθέτει σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο μπάζα, σκουπίδια κ.ο.κ. Είναι το βίντεο, θυμίζουμε, που πλησιάζει τον οδηγό και του λέει τι κάνεις ακριβώς εκεί και από πού έχεις πάρει άδεια για να τα πετάξεις όπου βρεις. Θα το δούμε ευθύς αμέσως. Να, αυτό. Για να το θυμηθούμε λίγο. Πλησιάζει η γυναίκα εδώ, γράφει Δήμος Λαμιαίων το φορτηγό, το δείτε ξεκάθαρα. Είναι μέσα λοιπόν ο οδηγός, έχει ξεκινήσει να κάνει τη δουλειά για την οποία πήγε εκεί. Τον πλησιάζει η γυναίκα αυτή και ο διάλογός τους είναι πραγματικά πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Εδώ τον σταματάει, θα το δείτε. Έχουμε κρύψει βεβαίως και τις πινακίδες και λοιπά για ευνόητους λόγους. Τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε? Αδειάζουμε τα και μπάζα εδώ να πούμε. Συγγνώμη, αδειάζετε εδώ μπάζα για ποιο λόγο? Όχι. Είστε από το Δήμο Λαμιαίο και ήρθατε εδώ να πετάξετε τα μπάζα σε μια παράνομη χωματερή. Σωστά. Όχι. Τι κάνετε, πείτε μου. Θα μαζέψουμε αυτά. Πού θα τα βάλω? Ωραία. Κάντε τη δουλειά σας, μη σας σταματάω. Μαζέψτε τα. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο που προκάλεσε και πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί το είδαμε για πρώτη φορά γραμμένο λοιπόν στο κινητό. Τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Σπανό. Ο κύριος Φάνης Σπανός μας είπε ότι δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση σκουπιδιών στην περιφέρεια, αλλά έχουν 5-6 δήμοι φτιάξει έναν οργανισμό ΦΟΣΔΑ, τους λένε, έτσι λέγεται αυτός. Υπάρχει και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Και πρόεδρος αυτών των οργανισμών που διαχειρίζεται τα σκουπίδια σε όλη την περιφέρεια είναι ο Δήμαρχος Λαμιαίων. Ο οποίος είναι μαζί μας, ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Κύριε Ανασοπούλου και στον κύριο Πρωτοσάλτη. Γεια σας. Για δώστε μας τα φώτα σας τώρα. Τι γίνεται με τη διαχείριση όλων αυτών? Να τα πάρουμε λίγο. Άκουσα και το ρεπορτάζ τώρα και το προηγούμενο, αλλά δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα 2 μέρες έλειπε εξωτερικό και δεν ήταν και εύκολο να συνδεθούμε. Υπάρχει ο ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδος. Είναι εδώ και 15 χρόνια. Ο περιφερειακή σχεδιασμός για τα απορρίμματα. Είναι ένας οργανισμός που είναι 22 δήμοι. Δυστυχώς όμως έχουμε μείνει πολύ πίσω, γιατί πρέπει να λέμε και αλήθειες. Ενώ έπρεπε να έχουμε κατασκευάσει μια μονάδα επεξεργασίας στη Λαμία, έχει μείνει πίσω, δεν έχει γίνει. Ενώ έπρεπε να έχουμε κατασκευάσει τη Χαλκίδα, δεν έχει γίνει. Εγώ έχω αναλάβει 5 μήνες. Γιατί δεν έχουν γίνει, Δήμαρχε? Για κάποιους λόγους που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Και μισό λεπτό. Ποιος έπρεπε να τους φτιάξει αυτούς τους χώρους? Πιστεύω προηγούμενες διοικήσεις. Του ΦΟΣΔΑ. Ο ΦΟΣΔΑ, ναι. Αυτό όμως δεν μπορώ να... Γιατί εδώ εμπλέκεται και το Υπουργείο το ΥΠΕΡΑ. Εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Μισό λεπτό. Εμπλέκεται το Υπουργείο, το οποίο περιμένει πάντα τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας που θα βάλει τα σκουπίδια. Γιατί εγώ μαθαίνω, ας πούμε, ότι τα σκουπίδια από την Ερέτρια πάνε και τα ρίχνουν στην Εδιψό. Έτσι στην μαθαίνω. Εστία, ποιο? Έχετε Εστία. Κάποια άλλη, η Χαλκίδα πάει στην Άμφισσα. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει, ότι πάνε και στην Άμφισσα. Πέρα και, πιο δύσκολα. Ναι. Και πιο δύσκολα. Άρα, θέλω αυτό να καταλάβω. Η Στερεά Ελλάδα είναι ένα σικ μέρος, το κομψό μέρος εννοώ, το οποίο δεν αντέχει χώρο διαχείρισης σκουπιδιών και τα πάει σε άλλους περιφερειακούς, πιο βρώμικους νομούς. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι. Η Στερεά Ελλάδα έχει αυτό το ΦΟΣΔΑ που ανήκει Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Γιατί Βρυτανία. Δεν χωροθετείτε εν ολίγης? Γιατί δεν χωροθετείτε θέσεις? Να τελειώνει. Δικά σας είναι στιγμή... τα σκουπίδια, να τα επεξεργαστείτε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα περίπου, τελειώνουν οι μελέτες όλες, ο περιφερειακός σχεδιασμός, που θα γίνουν οι καινούργιες ΜΕΑ. Από τη στιγμή που έχω αναλάβει, κάνω μαραθώνιο. Τι είναι η ΜΕΑ? Και εγώ, η ΜΕΑ τι είναι? Είναι μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Μάλιστα. Είναι αυτά τα νέα έργα που έχουν προχωρήσει εντός πολλά της περιφέρειάς σας. Εντός, μέσα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Μέσα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Πόσες τέτοιες θέσεις που διαχειρίζεται... Μισό λεπτό. Στη Στερεά Ελλάδα πόσες τέτοιες θέσεις δηλαδή θα οριστούν για να γίνουν αυτές οι μονάδες?
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ΜΕΑ, έχει γίνει, είναι στη Θήβα. Έχει γίνει εδώ, μπήκε στη λειτουργία τον τελευταίο χρόνο, σε πλήρη λειτουργία. Και είναι να αρχίσει να κατασκευάζεται στη Λαμία, στη Χαλκίδα και να γίνει και μια επέκταση μιας παλιάς ΜΕΒΑ. Τώρα αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ναι, να γίνει και επέκταση στην Άμφισσα μιας και παλιάς ΜΕΒΑ. Αυτά για να είναι έτοιμα πότε, Δήμαρχε? Αυτά, αν δούμε από άλλες αντίστοιχες περιφέρειες, ναι, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο διαγωνισμός, η καλύτερη περίπτωση είναι τα 4 με 5 χρόνια. 5 χρόνια. Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία, και συγγνώμη, Δήμαρχε, εντάξει. Άρα αυτή είναι μια συζήτηση που τη βλέπουμε για παρακάτω. Μέχρι τότε θα βλέπουμε φορτηγά των Δήμων να πηγαίνουν σε οικόπεδα κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη ότι έλα, εγώ θα πετάξω εκεί τα σκουπίδια και άμα χρειαστείς και κάτι, εγώ θα βοηθήσω? Όχι, αυτό είμαι κάθετα αντίθετος. Ναι. Και μπορείτε να το δείτε και από ρεπορτάζ που υπάρχουν και σε site εδώ τοπικά. Εγώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα έχω δώσει εντολή να μαζευτούν όλες οι παράνομες σκουματερές. Μισό λεπτό. Και αυτό το δεν το λέω σε λόγια. Το φορτηγό του Δήμου σας που θα ξαναδούμε τώρα στο πλάνο, μιας και είστε εδώ μαζί, ναι, μας σήμερα. Ποιος του δώσε οδηγία και εντολή να πάει σε αυτό το οικόπεδο να πετάξει τα σκουπίδια? Δεν έχει οδηγία και εντολή να πάει να πετάξει σε αυτό το οικόπεδο. Το φορτηγό του Δήμου αυτό ακριβώς, ναι, συζητάμε. Και αν δείτε στον τόπο αυτό υπάρχουν απορρίμματα, εντάξει, σύμμικτα και αυτά. Άρα δεν πήγε να αδειαστεί. Μαζέψει, λέτε. Λοιπόν, πιο πάνω, στο ένα χιλιόμετρο, είχαμε μια κακοκαιρία τους 8-9 του μηνός στη Λαμία, αν ξέρετε, αρχές Σεπτεμβρίου πέρασε, που δεν το είχαν προβλέψει ούτε, έγιναν κάποιες καταστροφές. Λοιπόν, μαζεύαν από αγροτικούς δρόμους, μαζέψανε κάποια μπάζα και εκεί θα πήγαινε και ο φορτωτής που φόρτωνε για να συμπληρώσει φορτίο να πάει στο Χιτά. Αυτό το ίδιο φορτηγό που βλέπετε εκεί, υπάρχουν ζυγολόγια τις προηγούμενες ώρες. Πάντως είναι χύμα η κατάσταση, Δήμαρχε. Χύμα είναι η κατάσταση. Και μέχρι να φτιαχτούν αυτά που λέτε τώρα, αυτές οι μονάδες τα επόμενα 5 χρόνια, πάλι ψιλοχύμα θα πηγαίνουμε. Όχι, δεν είναι χύμα. Έχουμε Χιτά στη Λαμία. Έχουμε Χιτά που πάμε και θάβουμε. Στην Αρτάκη το έχετε δει το άλλο βίντεο που είχαμε πάρει στην Αρτάκη έξω από τη Χαλκίδα. Άλλο σκουπιδαριό εκεί. Όχι, δεν το έχω δει. Όμως πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ναι. Η στερεά Ελλάδα έχει μείνει, ωραία, πολύ πίσω. Μία άλλη ερώτηση τώρα, πιο πάνω από όλα αυτά. Γιατί δεν τόσα χρόνια αναθέσατε να κάνετε ένα διαγωνισμό, να πείτε ψάχνουμε μια εταιρεία να αναλάβει τα σκουπίδια μας και τα μπάζα μας. Για να τελειώνει η ιστορία. Είναι πιο επικερδές, δηλαδή νομίζετε ότι να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Φόσδα που δίνει και μισθούς, δίνει και θέσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήθελα να πω ότι γίνεται μια οικονομία γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι τόσο, γιατί το σκουπίδι είναι καλή μπίζνα μεταξύ μας τώρα, κύριε Δήμαρχε. Καλή μπίζνα είναι. Σαφώς, εγώ δεν κρύβομαι ποτέ πίσω από τα ξέρω, λόγια μου, μια που δεν κρύβεται κανείς, αλλά μια που είναι καλή μπίζνα, να γίνεται και καμιά δουλειά υπέρ του πολίτη. Μην είμαστε μόνο, να μην είναι δηλαδή μια καλή μπίζνα μόνο για αυτούς που ασχολούνται με το σκουπίδι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι και καθαγιασμένη κιόλας. Δηλαδή μας ψηφίζει ο κόσμος, φτιάχνουμε έναν Φόσδα, 25 χρόνια τα σκουπίδια είναι χύμα, εμείς καλά περνάμε εκεί όσοι είμαστε στη διοίκηση και όταν ακούσουμε κανέναν ιδιώτη τότε έρχεται ο εκφοβισμός του πολίτη ότι θα μπει ο ιδιώτης και θα μας ακριβίνει το σκουπίδι. Έτσι δουλεύει η φάμπρικα. Αυτό λέει η ενασχόλησή μου 30 χρόνια με το θέμα. Να απαντήσω. Βεβαίως. Τα άκουσα με πολύ προσοχή. Λοιπόν, εγώ ό,τι έχω πει, το λέω πάλι, έχω δώσει εντολές και το λέω δημοσίως προς όλες τις κατευθύνσεις του Δήμου να μαζευτούν όλες οι παράνομες σκουματερές και να οδηγηθούν στο Χιτά. Και το έχω κάνει σε πράξη. Παύλιανη, Στήρφακα, Γοργοπόταμο, σε πολλές περιοχές έχουμε μαζέψει και αυτά θα τα μπορούν να έρθετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Ο Χιτά πού είναι παρεπιπτόντως? Ο Χιτά είναι πάνω από τη Λαμία στα περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση. Α, σε εσάς είναι ο Χιτά, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, Δήμαρχε, μένουμε σε αυτά. Τα ξαναλέμε σε 5 χρόνια από τώρα. Βασικά θα τα πούμε σίγουρα και νωρίτερα, γιατί εγώ υποψιάζομαι ότι θα ξανά έχουμε αντίστοιχες καταγγελίες. Όχι 5 χρόνια, κύριε, ναι, Πρωτοσάλτε. Ναι. Έχω πιέσει τόσο τα πράγματα, έχω 5 μήνες πρόεδρος και αυτή τη στιγμή σε ένα μήνα θα έχουμε αποτελέσματα και θα προχωρήσουμε γρήγορα στους διαγωνισμούς. Σε ένα μήνα εννοείται θα ξεκινήσουν οι μονάδες να φτιάχνονται καλά κρασιά σε 5 χρόνια. Καλά για λέει ο κύριος Πρωτοσάλτε. Όχι, εγώ δεν θα τις κάνω σε 5 χρόνια. Σε 3 χρόνια από τώρα, γιατί να μην λέμε σε 3 χρόνια.
9, αν δεν έχουμε ενστάσεις από εταιρείες και από τέτοια, οι μονάδες θα είναι έτοιμες. Όπως το λέω και το λοιπόν, ακούτε. Λοιπόν, Δήμαρχε, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.